Γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος ενσωματωμένα συστήματα που ασφαλώς γίνεται με τηλεκπαίδευση λόγω των καταστάσεων. Πριν συνεχίσουμε με τα θέματα που θα καλύψουμε σε αυτή τη διάλεξη, θα ήθελα, για να σας βάλω σε σκέψη, να συζητήσουμε ένα άρθρο που θα σας το παρουσιάσω ευθύ αμέσως. Πηγαίνω Λοιπόν, στο share, που είναι το άρθρο. Και θα το δούμε μαζί. Και κάνω share την οθόνη μου αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άρθρο λοιπόν. σχετικά με το τεστ εγκυμοσύνης. Κοιτάξτε λοιπόν σε αυτό το ενδιαφέρον άρθρο φέρει τον τίτλο The Surprising Secret το μυστικό που βρίσκεται μέσα σε ένα τεστ εγκυμοσύνη. Και να σας πω ότι έχω, από τη μία υπάρχουν τα τεστ που είναι τα, τα κλασικά με βιοχημικούς δείκτες και από την άλλη υπάρχει αυτό το τεστ που είναι ένα τεστ που φέρει ένα ενσωματωμένο σύστημα. Δηλαδή κάποιον επεξεργαστή, κάποια ψηφιακή είσοδο, έξοδο και ούτω Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να, κάνω ένα, να κάνουμε ένα poll. Θα σας ενεργοποιήσω ένα poll αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Yeah. Φέρει τρεις ε, απαντήσεις. Η ερώτηση είναι, θα προτιμούσατε να αγοράζετε ένα ενσωματωμένο σύστημα έναντι ενό αναλογικού, αν το ενό ενωσματωμένο σύστημα κόστιζε τέσσερι φορέ παραπάνω και παρήχε την ίδια λειτουργικότητα. Α πούμε και το τεστ αυτό εγκυμοσύνη, η λειτουργικότητα είναι η ίδια. Αν θα είναι έγκυο η γυναίκα ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να πείτε λίγο τη γνώμη σα. Τουλάχιστον ε, οι μισοί θα ήθελα να εκφραστούν, να ψηφίσουν σε αυτό το πόλ που έχει εμφανιστεί και να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν από τη μία μια λειτουργικότητα συγκεκριμένη και έχουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα που κοστίζει τέσσερις φορές παραπάνω, αλλά είναι ψηφιακό, και από την άλλη έχουμε το παραδοσιακό, το κλασικό τεστ εγκυμοσύνης που έχει βιοχημικούς δείκτες. Ε, ως τώρα έχουν ψηφίσει 8 άτομα, θα ήθελα να πλησιάσουμε λίγο παραπάνω. Η εγκυρότητα, ναι, παραμένει ίδια. Έχει ακριβώ την ίδια λειτουργικότητα. Άρα είναι έγκυρο. Έλα, Αντώνη, ε, πώ σήκωσε χέρι, μπορώ να σε ακούσω. Ε, ήθελα εγώ να ρωτήσω αν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το. Όχι, το όχι, όχι ε, δεν μπορούμε, είναι μια χρήση. Και είναι ακριβώ η ίδια Δηλαδή, ίδια εγκυρότητα, ίδια χρησιμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε παραπάνω από μια φορά. Είναι μια, μια φορά και μετά σταματάει η λειτουργικότητα. Ε, οπότε, νομίζω έχετε ψηφίσει αρκετοί. Ας ε, κάνουμε τα αποτελέσματα ένα share αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, και θα το βάλω και σε ένα paint για να καταγραφεί στο βίντεο, οι περισσότεροι από εσά, Θα το κάνω λίγο print screen για να το βάλω... Όχι, πώς το βάζω... Το test, φαντάζομαι, την εικόνα τη βλέπετε, αλλά θα ήθελα να τη βάλω και στο βίντεο. Να το. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, τα αποτελέσματα διαφωνούν. Άρα, το κόστος, τέσσερις φορές το κόστος παραπάνω, δεν βοηθάει στο να προτιμήσουμε κάτι ένα ενσωματωμένο σύστημα και ε, τρία, ε, τα τρία άτομα, το 21%, πιστεύει ότι συμφωνεί. Αυτό θα το κρατήσουμε γιατί θα σας κάνω μια ανάλυση που έγινε ανάλυση από ερευνητές του BBC και θα τη δούμε και μαζί και θα δούμε κατά πόσο θα αλλάξει μετά αυτή εδώ ε, η αναλογία. Άρα το 20% συμφωνεί ότι θα πλήρωνε τέσσερις φορές παραπάνω κάτι και το 71% όχι δεν θα πλήρωνε γιατί ε, να υποθέσω το 71% στοχεύει στη λειτουργικότητα και από τη στιγμή που λειτουργεί κάτι γιατί να, να γίνει κάτι πιο ακριβό. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε λίγο το άρθρο. Το άρθρο λοιπόν αυτό είναι για το τεστ εγκυμοσύνη. Και κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε στο tear down. Το tear down που σημαίνει ε, η, η διαδικασία όπου άνοιξαν το ενσωματωμένο σύστημα και το ανέλησαν βρήκανε ότι είχε ένα τυπικό τεστ χαρτιού δηλαδή το τυπικό βιοχημικό τεστ που βλέπουμε στα αναλογικά τεστ εγκυμοσύνης. Και το πείραμα Έθεσε κάποιε ερωτήσει, δημιούργησε ερωτήσει κατά πόσο αξίζει κάποιο να πληρώσει τέσσερι φορέ παραπάνω κάτι που είναι ψηφιακό σε σχέση με το αναλογικό. Και αναφέρει, μάλιστα, ότι όλα αυτά βοηθάνε στο e-waste. Το e-waste είναι το ηλεκτρονικό ε, σκουπίδι. E-waste, δηλαδή τα σκουπίδια που προκύπτουν από συσκευέ ενσωματωμένων συστημάτων, ψηφιακών συστημάτων, όπου πετάγονται και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και γεμίζουν χωματεωρές ψηφιακών στοιχείων. Βρήκανε λοιπόν ότι υπήρχε ένας μικροεπεξεργαστής, γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα σωματωμένο σύστημα, έχει επεξεργαστή, έχει μνήμη, έχει είσοδο-έξοδο, που ήταν αρκετά δυνατός κιόλα. Ήταν more powerful, πιο δυνατός από τους επεξεργαστές που, έχουμε, που είχαμε, τέλος πάντων, που είχαν κάποιοι στους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές. Και υπάρχει δύο ανάλυση. Κοιτάξτε, έχει Liquid Crystal Display, LCD, έχει μικροεπεξεργαστή, έχει μπαταρία, έχει LED και Light Sensor, αισθητήρε φωτός. Καταρχήν αυτό είναι πράγματι ένα ζωματωμένο σύστημα. Δηλαδή έχει τον μικροεπεξεργαστή του, microcontroller, που μέσα έχει μνήμη, δεν έχουμε εξωτερική μνήμη, έχει μέσα μνήμη και flash, έχει όπως το Arduino, το AVR, επεξεργαστής, έχει δηλαδή ενσωματωμένο μνήμη και πρόγραμμα μέσα στον μικρό επεξεργαστή και έχει κάποιες εδώ αντιστάσεις, SMD στοιχεία που είναι κολλημένα πάνω στο PCB. Είναι SMD γιατί ε, βγαίνει από το Surface Mounted Devices και έχει είσοδο-έξοδο. Η, είσοδο -έξοδο. η είσοδος είναι τα Light Sensor, η έξοδος είναι τα LED. Και κοιτάξτε τώρα αυτό τι κάνουνε. Αυτό είναι το κλασικό αναλογικό, μπορούμε, να το πούμε, με βιοχημικούς δείκτες δηλαδή, τεστ εγκυμοσύνη, ε, όπου με, από τα ούρα χρωματίζεται κατάλληλα, γίνεται κάποια ε, ε, αντίδραση, αν είναι έγκυος η γυναίκα ή όχι, γιατί όταν είναι έγκυος έχει μια συγκεκριμένη ορμόνη και ανοιχνεύεται αυτή η ορμόνη. Οπότε κοιτάξτε αυτοί πώς το χειρίστηκαν. Έχει λοιπόν αυτή η ορμονη οποτε κοιταξτε αυτη ποσο το χειριστηκαν εχει λοιπον αυτη αυτή εδώ η, η, ετικέτα, αυτό το, το standard paper, αυτό το χαρτί, μόλις ε, ε, λάβει τα, από τα ούρα, αρχίζει και χρωματίζει και έχουν τα λεντάκια που το φωτίζουν και στη συνέχεια με τα αισθητήρια ανοιχνεύουν αν έχει ε, χρωματιστεί ή όχι. Αυτό είναι το κλασικό τεστ που όσοι το χρησιμοποιούν καταλαβαίνουν με το μάτι αναλόγως με το χρώμα ή όχι αν είναι έγκυος ή όχι και αυτοί λοιπόν πήγαν ένα βήμα παραπέρα το βάλανε μέσα σε ένα ενσωματωμένο σύστημα όπου με τα LED μπορούν και φωτίζουν ε, τα, αυτά τα ε, βιοχημικά pads πάνω, στο, ε, πάνω σε αυτό το paper και βγάζει με γράμματα αν είναι πρέγνατ, αν είναι έγκυος ή όχι και αυτό κοστίζει τέσσερις φορέ παραπάνω από το κανονικό. Το οποίο είναι βέβαια ένα κλασικό αναλογικό τεστ που όμω έχει μπει από πάνω σαν ράπερ, σαν περιτύλιγμα, ένα ψηφιακό ενσωματωμένο σύστημα και παρουσιάζει τα αποτελέσματα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Κάποιοι λένε ότι είναι μία κοροϊδία. Γιατί οι υπολογιστέ είναι τόσο φθηνοί και κάποιο αγοράσει υπολογιστή μόνο και μόνο επειδή υπάρχει τη λέξη digital, δηλαδή βλέπεις τα ράφια ψηφιακό ή ενσωματωμένο σύστημα ε, ε, τεστ εγκυμοσύνης ή αναλογικό. Και μόνο που έχει τη λέξη digital, ενσωματωμένο ή υπολογιστή, κάποιο το αγοράζει. Ή έξυπνο, εδώ καλύτερα θα μπορούσε να, να, να το, κάνει marketing, να το πουλήσει κάποιο ω έξυπνο τεστ εγκυμοσύνης. Γιατί έχει μέσα πρόγραμμα. Οπότε ό,τι βάζουμε σε επεξεργαστή θεωρείται έξυπνο. Βέβαια, η, Ναό Μιγού, για όσοι δεν το ξέρουν, ασχολείται με διάφορα συστήματα και τα λοιπά, μπορείτε να ψάξετε στο κανάλι της, είναι, αναφέρει ότι δεν είναι άσχημο να παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν με τα χρώματα άμα είναι έγκυος ή όχι. Και ιδιαίτερα για τόσο σημαντικά θέματα, αυτό διευκολύνει κάποιον να κατανοήσει αμέσως άμα έχει αυτό το πρόβλημα. Α, δε, όχι, δεν είναι πρόβλημα. Άμα είναι έγκυο ή όχι. Αναλόγως, βέβαια από την ποια μεριά. Αν ήθελε ή δεν ήθελε. Οπότε μπορεί ένα μια τις, μία από τι δύο καταστάσει να είναι προβληματική. <laughs> λοιπόν, εδώ πέρα αναφέρει δεν χρειάζεται να, να μαντεύει το αποτέλεσμα. Κατευθείαν διαβάζει. Pregnant. Not pregnant. Οπότε κατευθείαν με το λεκτικό τρόπο αυτό, το, με το LCD καταλαβαίνει το αποτέλεσμα. Και. Ε, Υπάρχουν βέβαια ενδιασμοί κατά πόσο είναι e-waste ή όχι. Έτσι λοιπόν, και κάτι ακόμα, είχε μέσα ε, αυτό το, το στρογγυλό φακελάκι ή το ορθογώνιο που βάζουν για να την, απορροφά την υγρασία, για να μην, εννοείται, προκληθεί κάποιο πρόβλημα, ε, αλλά κάποιοι το θεωρούσαν ότι είναι, όπως λέει, emergency contraceptive pill, δηλαδή ε, το χάπι ε, της επόμενης ημέρας που, που προκαλεί την πτώση, τέλος πάντων την απώλεια του εμβρίου και ασφαλώς δεν ήταν αυτό και δεν θα έπρεπε να φαγωθεί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ξανακάνω το poll για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Άρα ε, θα ήθελα εφόσον έχουμε τώρα τα αποτελέσματα αυτά να μου πείτε πάλι τη γνώμη σας. Απαντήστε πάλι για να συγκρίνουμε και να δούμε, έχοντας τώρα inside information, έχοντας λοιπόν τη γνώση το τι έχει μέσα, βοηθάει πραγματικά βοηθάει όμως να διαβάζουμε ε, την λέξη έγκυος ή όχι έγκυος σε, ένα, σε μια οθόνη LCT, παρά να προσπαθούμε να μαντέψουμε με χρώματα ή αν έχει δύο γραμμές ή τρεις γραμμές και ούτω καθεξής, αν είναι έγκυος ή όχι. Άρα, ε, θα ήθελα πάλι, τουλάχιστον οι ίδιοι που είχαν ψηφίσει στο προηγούμενο poll, στο προηγούμενο poll είχαν ψηφίσει ε, 14 άτομα, ψηφίστε τουλάχιστον 14 άτομα, για να δούμε κατα... αν ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα θα σας ε, προσελκύει να το αγοράσετε, έχοντας βέβαια τώρα τη γνώση του τι έχει πραγματικά μέσα αυτό το σύστημα. Ε, ως τώρα έχουν ψηφίσει 12 άτομα, ακόμα δύο θα ήθελα, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται βέβαια, θα... Ωραία, ψηφίσατε δύο, end polling και κάνω share results. Κάνω share results και θα... το βάλω και σε ένα paint για να το δούμε μαζί. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι αυτοί που είχαν αυτή τη γνώση, το τι έχει μέσα μετά, διαμόρφωσαν διαμορφω... δια... καλύτερα ε, την άποψή τους. Δηλαδή, αυτοί που δεν μπορούσαν να εκφε... ένας που δεν μπορούσε να εκφ... εκφέρει γνώμη, ψήφισε και παρατηρούμε ότι εκεί που ήταν 10 άτομα που θα προτιμούσαν ένα λογικό στοιχείο, 12 άτομα. Και από τους τρεις που ήταν ναι, συμφωνώ ότι θα έπαιρνε ενσωματωμένο σύστημα, ε, έγιναν δύο που βέβαια είναι δικαιολογημένο όμως το να, ε, το να θέλει κάποιος με πιο εύκολο τρόπο να διαβάσει ε, το αποτέλεσμα. Ε, αλλά βλέπετε μερικές φορές πως η γνώση το τι πραγματικά έχει ένα σύστημα μπο, μπορεί και να μας ε, τροποποιήσει ελαφρώς την άποψή μας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ε, ενδιαφέρον θέμα και είδαμε το αποτέλεσμα, το μπορώ να τα κλείσω τώρα. σχετικά με ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν θα περιμέναμε να υπάρχει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σε, σε αυτά τα, τα τεστ δεν θα περίμενε κάποιος να υπάρχει και όμως ε, το τοποθέτησαν. Αυτό λοιπόν είναι ένα άρθρο που εγείρε αρκετές συζητήσεις σε φόρουμς όταν είχε πρώτο παρουσιαστεί. Το άρθρο αυτό αφορούσε το καλοκαίρι του 2020. Ασφαλώς από τότε, κατά πόσο ε, στην Αγγλία συνεχίζει να υπάρχουν, να, να συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια τεστ. Δεν τα γνωρίζω ή όχι, γιατί δεν, δεν πήγα ποτέ σε φαρμακείο στην Αγγλία για να δω. Οπότε ε, υπήρξε, τέλος πάντων, και όλο καλοκαίρι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω αυτό. Πριν πάμε στην ε, θεωρία, θα ήθελα λίγο να κάνουμε μια επιθύμηση για το εργαστήριο και ποια είναι τα takes, δηλαδή αυτά που πρέπει να, ση, να σημειώσουμε κάθε φορά από το σχεδιασμό εσωματωμένων συστημάτων, μια μικρή επανάληψη, ότι αν θέλουμε να οδηγήσουμε LED, πάντα πρέπει να έχουμε μια αντίσταση. Αν δεν βάλουμε αντίσταση, θα καεί το LED, γιατί το κάθε LED έχει ένα συγκεκριμένο ρεύμα που διέρχεται. Είναι σημαντικό λοιπόν να τοποθετούμε αντίσταση πάντα. Ε, το Arduino έχει volt οπότε γνωρίζοντας ότι έχει 5V και γνωρίζοντας την τόση τάση που προκαλεί το LED, μπορούμε να βρούμε με, με α, τύπους την αντίσταση που τοποθετούμε. Στο δεύτερο εργαστήριο είδαμε αν θέλουμε να έχουμε πολλαπλά LED, πώς βασικά είναι επέκταση του 1, απλώς χρησιμοποιούμε παραπάνω pins. Βλέπετε εδώ ότι για 8 LED έχουμε 8 pin και βλέπετε πόσο γρήγορα καταναλώνουμε τις εξόδους του συστήματός μας. Δηλαδή με 8 LED έχουμε καταναλώσει 8 εξόδους, 8 εισόδους εξόδους. Γι' αυτό θα δούμε σε επόμενο εργαστήριο πώς καλύπτουμε α, τέτοιες ανάγκες όταν θέλουμε να οδηγήσουμε πολλά LED. Ομοίως και εδώ έχουμε αντίσταση στα LED, σε κάθε LED. Στη συνέχεια, στο εργαστήριο το 3 είδαμε πώς μπορούμε να οδηγήσουμε έναν κινητήρα DC. Υπάρχουν διάφορες κινητήρες, όπως ξέρετε, DC και AC καταρχήν. DC είναι κινητήρες που λειτουργούν με στη σταθερή τάση, όχι με ένα ρεύμα. Και ασφαλώς μπορούν να, να τους βρούμε σε διάφορες τάσεις. Αυτό ο κινητήρας που είχαμε ήταν για 5V. Είχαμε ένα, να οδηγήσουμε ένα κινητήρα 5V. Για να οδηγήσουμε όμως κινητήρα 5V, θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω ρεύμα από ό,τι μπορεί να δώσει το πιν που βρίσκεται στο Arduino. Το πίνσο του Arduino συγκεκριμένα δίνει από 20 μιλιαμπέρ μέχρι 40 περίπου μιλιαμπέρ. Είναι πολύ μικρό ρεύμα. Πολύ μικρή ένταση ρεύματο, 20 με 40 μιλιαμπέρ, για να οδηγηθεί ένα κινητήρα DC. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα. Και πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιώντα σε, σε αυτή τη συνδεσμολογία ένα τρανζίστορ. Ε, ένα Βλέπετε ότι έχουμε σύνδεση από τη μία τη τροφοδοσία του ρεύματο, 5 5V, στον κινητήρα, όπου πηγαίνει στο συλλέκτη και στη συνέχεια ελέγχοντα τη βάση με το πιν του Arduino, είναι διακόπτη. Για να λειτουργήσει ο κινητήρα DC, πρέπει να υπάρχει σύνδεση από τα 5 v μέσα από το κινητήρα στη γύρωση. Αν κλείσουμε λοιπόν την, το διακόπτη, γιατί όταν το, αυτό το. transistor είναι ένα διακόπτη. Αν το κλείσουμε, δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση και γι' αυτό έχει ως συνέπεια ε, να μην λειτουργεί. Λοιπόν, αν δούμε τώρα ε, α, 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 αυτή την αντίσταση, ε, συγγνώμη, αυτή, αυτή είναι μια δίωδος που χρησιμοποιείται για, ως flyback δίωδος, γιατί όταν ξεκινάει ο κινητήρας, όταν αλλάζει κατάσταση ο κινητήρας, δημιουργείται ένα μεγάλο ρεύμα και αυτό με αυτή τη δίωδο μπορούμε και γίνεται απόσβεση του ρεύματο. Γιατί αλλιώ μπορεί αυτό το ρεύμα να προκαλέσει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό ήταν με κινητήρα DC. Απλώ ο DC κινητήρα. Τι έχει ως ε, βασική λειτουργία, να γυρίζει είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη και αναλόγως το, την ένταση ε, του ρεύματος να ελέγχουμε το πόσο γρήγορα ή αργά γυρίζει. Δεν έχουμε όμως ακρίβεια. Δηλαδή ένα κινητήρα DC δεν θα το βάζαμε για παράδειγμα, σε ένα 3D printer, που θέλουμε ακριβώς να προσδιορίζουμε το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή η κεφαλή. Αυτό είναι το εργαστήριο 3. Σε επόμενο εργαστήριο είδαμε το σέρβο. Οι σέρβο έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια γιατί μπορούμε να τους τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένες μύρε. Υπάρχουν σέρβο που έχουν ας πούμε, ένα εύρος κινήσεων από 0 μέχρι 180 μοίρε και μπορούμε με κατάλληλο τρόπο να ζητήσουμε από το σέρβο να πάει σε σε 110 μοίρες, σε ένα συγκεκριμένο αριθμό μοίρων και αυτό θα έχει ο συνέπεια να πάει ο σέρβο εφόσον βέβαια έχει την αντίστοιχη ροπή γιατί αν βάλετε ένα μεγάλο βάρος να γυρίσει πάνω στο, στο σημείο που γυρίζει πάνω στο π.χ. στο σταυρό δεν θα μπορεί να μην το γυρίσει, οπότε αυτός, ο servo, τα σερβο που συνήθως χρησιμοποιούμε εδώ στο εργαστήριο είναι αυτά τα 9G σερβο, όπως λέγεται. Είναι σερβο που μπορούν να γυρίσουν μικρά βάρη, αλλά για μεγαλύτερο βάρος θέλουμε μεγαλύτερο σερβο. Οι σερβο για να οδηγηθούν χρησιμοποιούμε το PWM. Και θα σας δείξω τώρα ένα με το Paint, να σας δείξω τι είναι το PWM. Όπως θα δείτε τώρα στην οθόνη μου, θα ξέρουμε το, το ρολόι ότι έχει μία κυματομορφή, την κάνω έτσι λίγο μεγάλη, με παλμούς ίδιου μήκου. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 50% είναι κλειστό και το 50% είναι ανοιχτό. Και εδώ... Κάθε ε, δύο παλμούς, δηλαδή το, το 0 και το 1, τελειώνει, κλείνει η, η περίοδος. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι είναι το PWM. Το PWM είναι Pulse Width Modulation, δηλαδή PWM. Pulse Width Modulation. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε ακούσει πότε PWM, σε κάποιο μάθημα, ίσως ηλεκτρονική, για να δω ε, αν έχετε κάποιο background σε θέματα παλμών. Βλέπω, μάλλον στο chat δεν βλέπω κάποια απάντηση, άρα να υποθέσω ότι δεν το έχετε ακούσει ξανά. Ηλεκτρονική με κοπεξεργαστέ. Α, ωραία, έχετε ακούσει. Οπότε με το PWM αλλάζουμε βασικά αυτό που είναι 50%. Για παράδειγμα, το κάνουμε παραπάνω. Το κάνουμε π.χ. 70%. Άρα μεγαλώνει 70% και 30% μένει το υπόλοιπο που είναι κλειστό. Αλλάζουμε λοιπόν το PWM. Με το PWM, αναλόγως δηλαδή τι παλμούσα δίνουμε, πόσο μεγάλη, πόσο μικρή, γιατί μπορούμε να το μικρύνουμε όλας να πούμε θα έχουμε π.χ. 10% PWM. Αναλόγως πόσο θα δώσουμε στο, στο, στην έξοδο του Arduino, έχουμε συνέπεια να αλλάζουν οι μοίρες του servo. Για να μπορέσουμε όμως να αλλάξουμε το PWM, ξέρετε, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε οποιοδήποτε pin. Στο Arduino, ίσως να ανοίξω ένα, ε, ένα σχηματικό. Μια εικόνα με ένα Arduino. Υπάρχουν συγκεκριμένα pin που υποστηρίζουν PWM. Στην τύχη τώρα άνοιξα κάτι. Ε, τα pin που έχουν η PWM έχουν μία περισπομένη μετά το νούμερο. Για παράδειγμα, κοιτάξτε. 0, 1, 2, 3. Το 3 έχει περισπομένη. Τώρα, βέβαια, δεν φαίνεται και δεν είναι high definition η, οθό, η εικόνα, αλλά βλέπετε ότι κάποια pin δεν έχουν αυτή την γραμμή την περισπομένη, ενώ κάποια άλλα την έχουν. Δηλαδή, ένα σερβο που θα το συνδέσουμε, για παράδειγμα, στο pin 0, 1, 2 το pin 2, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπορούμε να το χειριστούμε. Αυτό το pin θα στέλνει μόνο ή 0 ή 1, δηλαδή 50% θα είναι μόνιμα το... Ε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου. 0 ή 1. Ενώ σε άλλα pin που έχουν αυτή την παύλα, μπορούμε να στείλουμε PWM. Να στέλνουμε διαμορφώσεις παλμού όπως εμείς θε, θελήσουμε. Αυτό είναι η διαφορά ότι κάποια πίν έχουν συγκεκριμένε λειτουργίες. Βέβαια, κάποια πίν έχουν και άλλε λειτουργίε που θα τι δούμε σε επόμενα εργαστήρια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε που συνδέουμε το σερβο. Το σερβο, βέβαια, δεν έχει δυνατότητα να κινείται σε διάφορα σημεία. Ίσως να σα φέρω ένα σερβο εδώ να το δείτε και οπτικά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μικρό σερβο, ε, αυτό συγκεκριμένα είναι το, το 9G, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην οθόνη, είναι 9G, ένα σερβο που έχει τρία πιν, έχει ένα, τρία καλωδιάκια, από τα οποία το ένα είναι η τάση που συνδέουμε τα 5V, αυτό είναι 5V, στέλνουμε τη γύρωση στο άλλο, και βέβαια, ένα, ένα ε, από, τα, από τα καλωδιάκια συνδέεται στο Arduino, pin, που όμως είναι PWM. Εδώ, στο σχηματικό ήταν το 9. Άμα το δούμε εδώ στο 9, θα δείτε ότι έχει παύλα. Οπότε είμαστε καλυμμένοι, είναι PWM και μπορούμε να το χειριστούμε. Το σερβο, βέβαια. Αυτό είναι πολύ μικρό σέρβο και μάλιστα έχει και πλαστικά γρανάζια. Υπάρχουν και σέρβο που έχουν μεταλλικά γρανάζια. Για παράδειγμα, να σας δείξω ένα σέρβο που έχω αγοράσει ε, πρόσφατα. Είναι... Και αυτό είναι με πλαστικά γρανάζια, από ό,τι βλέπω. Είναι λίγο μεγαλύτερο όμως, έχει μεγαλύτερο τόρκ ε, αυτό. Αυτό το σέρβο βέβαια έχει την ικανότητα να πάει μέχρι 360 μοίρε. Δηλαδή από 0 μέχρι 360. Το είχα πάρει για ένα ρομποτικό βραχίωνα. Σέρβο με μεταλλικά γρανάζια. Δεν βλέπω να έχω αυτή τη στιγμή εδώ. Ε, αλλά με μεταλλικά γρανάζια μπορεί να σηκώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος. Έχει μεγαλύτερη ροπή. Η ροπή είναι που μας ενδιαφέρει στους σέρβο. Αν θέλουμε όμως ε, να έχουμε αρκετά μεγάλη ροπή, τότε χρησιμοποιούμε τους steppers. Εδώ πέρα έχω ένα κινητήρα, αυτό έχει βάρος καταρχήν, δεν είναι όπως το άλλο, είναι metal full. Αυτός είναι ένας κινητήρας που είναι stepper. Αυτός συγκεκριμένα είναι της οικογένειας νήμα, μη ε, μη α, νήμα, και έχει πολύ μεγάλη ροπή. Αυτούς τους κινητήρες τους υποθετούμε, για παράδειγμα, στους 3D printers που κινείται όλο το κατακόρυφο... Ε, η, η, η ε, το κατακόρυφο ρόντ ή το, το bed κάτω. Είναι γεμάτο τέτοιους κινητήρες, γιατί θέλουμε ροπή. Δεν, βάλουμε, δεν θα βάλουμε τους άλλους σερβο. Και αυτοί οι κινητήρες, όμως, για να οδηγηθούν, θέλουν PWM. Αλλά δεν θέλουν μόνο PWM. Δεν μπορούμε να τους συνδέσουμε κατευθείαν αυτούς, σε ένα Arduino. Γιατί αυτό έχει πολλά καλωδιάκια οδήγηση και θέλει ειδικό driver. Γιατί θέλει πολλά μπερ. Ένα τέτοιο κινητήρα μπορεί να τραβήξει, για παράδειγμα, αρκετά μπερ, μπορεί να είναι 3-4 μπερ. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε στο Arduino. Συνδέουμε όμω ένα άλλο τσιπάκι που ονομάζεται driver. Π.χ. ο Α4988. Αυτό λοιπόν το τσιπάκι, να το κάνω zoom να το δείτε. Αυτό ακριβώ που είναι πολύ μικρούλικο είναι stepper motor driver. Βλέπετε στην οθόνη μου αυτό το. Α, να σα δείξω εδώ κατευθείαν. Τη συνδεσμολογία. Αυτό λοιπόν το 4988 έχει τη δυνατότητα να οδηγεί τέτοιου ε, stepper κινητήρε. Και τροφοδοτείται και αυτό με τάση. Βλέπω εδώ 3 μέχρι 5 volt. Και αυτά τα νούμερα, 2 2α, 1α, 1β κτλ., είναι τα διάφορα καλωδιάκια. Γιατί αυτό αυτός εδώ ο κινητήρα έχει ποινία. Οπότε, αναλόγω ε, το σε ποιο καλωδιάκι στέλνουμε ποια τιμή και ποιο πινταμπιό, μπορούμε και το καθορίζουμε και γυρίζει και αυτό ε, και παίρνει την κατάλληλη θέση. Και μάλιστα αυτό λέγεται stepper γιατί γυρίζει αναβήματα. Και για παράδειγμα, σε ένα 3D printer, στο κατακόρυφο που θέλουμε μεγάλη ακρίβεια, βάζουμε κινητήρες stepper που έχουν 400 steps το χιλιοστό. Δηλαδή, για να γυρίσει ε, για ένα χιλιοστό, θέλει 400 steps. Οπότε, έχουμε πολύ μεγάλο fine tuning. Και αυτό, αυτοί οι κινητήρες θέλουν ειδικό driver, όμως. Δεν μπορούμε να τους συνδέσουμε στο, κατευθείαν πάνω στο σύστημά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με τα εργαστήρια το τι καλύψαμε. Αυτό ήταν το σερβο και είδαμε και την έννοια του καταχωρητή ολίσθησης. Ο καταχωρητής ολίσθησης, μας, τι είναι βασικά, αυτό το θυμόμαστε από τη ψηφιακή σχεδίαση. Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που συριακά, αυτό είναι καταχωρητής ολίσθησης με συριακή είσοδο, συριακά τοποθετούμε bit, και αυτό μέσα έχει ε, λάτσεις, και κάποια στιγμή μπορούμε να δώσουμε το σήμα να τα εξάγει στην έξοδο. Έχει, με τρία πίν το συνδέουμε, γιατί το ένα είναι το data, το data, δηλαδή τα bit που συριακά ένα προς ένα τοποθετούμε μέσα. Το επόμενο είναι το clock, το ρολόι, το ρολόι που είναι το ίδιο ρολόι που έχουμε με τον επεξεργαστή μας. Και το LATS που είναι ο έλεγχο κατά πόσο θέλουμε επίχει, να τροφοδοτήσουμε δεδομένα ή να τα εξάγει τα δεδομένα στην έξοδο. Η Ιωάννα, έχει μια πορεία νομίζω, εσύ πόσε χέρι. Ε, ναι, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε δύο registers, ε, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα τρία αυτά ξεχωριστά πίνια των κάθε register σε διαφορετικά πινάκια στο Arduino, ή μπορούμε να τα συνδέσουμε παράλληλα στα ίδια τρία. Λοιπόν, τον... Και να λειτουργήσουν ανάλογα. Ναι. Ε, τα συνδέουμε... Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνδυαμολογίας. Θα σας δείξω τώρα έναν. Για παράδειγμα, ε, εδώ ο, τις 8 εξόδους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και έστω θέλουμε να έχουμε 16 εξόδους. Και εδώ έχουμε άλλα 8. Μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το, 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 το serial out, έχει ένα serial out, με το serial in του άλλου συστήματος. Που σημαίνει ότι ε, τα bit καθώς μπαίνουν, εδώ έχει θέσεις, μπορούμε να πούμε, που είναι τα, τα διάφορα latches. Latches, latches, εδώ αποθηκεύονται. Και αυτά σιγά σιγά προχωράνε. Είναι, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, π.χ. shift right, shift left, Αυτά κάνουν shift bit. Σιγά σιγά πηγαίνουν. πηγαίνουν και, και, μόλι γεμίσουν εδώ πέρα, αυτό πηγαίνει από το serial out, το serial input αυτού του συστήματο και αρχίζουν και γεμίζουν και αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, αν θέλουμε να γεμίσουμε 16 θέσει, θέλουμε 16 clocks ρολογιού για να, γεμίσει, για να γεμίσουν όλε αυτέ οι θέσει. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε κάπου που είναι το clock. Το clock είναι κοινό και στα δύο. Οπότε, ένα, από το Arduino ένα pin έχουμε κοινό ρολόι και στα δύο. Στη συνέχεια, ε, εδώ είναι το data in. Ή το, να το πούμε εδώ, είναι το serial input. Είναι ακριβώς όπως αυτό, το serial input. Αυτό συνδέεται στο Arduino. Και το επόμενο είναι το latch. Το latch που δίνει με την εντολή, π.χ. φόρτωσε στα latches ή βγάλτα στην έξοδο αυτό αρκεί να είναι κοινό μεταξύ του, γιατί θέλουμε μαζί να, να λειτουργούν ω έναν. Αν θέλαμε να λειτουργεί διαφορετικά, να είναι ανεξάρτητο. Βέβαια, θα μου πείτε κάποιο πώ θα είναι ανεξάρτητο, αφού τα, τα μπείτε από εδώ, το τροφοδοτούμε και ίσω ίσως σκεφτείτε κάποιο project παράξενο, κάποιο πιο χαοντικό που να μην είναι έτσι τόσο ορθολογιστικό και να λειτουργεί έτσι. Πάντω, συνήθω με τρία pin έχουμε δύο. Γιατί και παραπάνω. Συνδέουμε όλα τα shift registers. Και αυτό μα βοηθάει δηλαδή με τρία πίνολο και να επιτύχουμε να πολλαπλασιάσουμε τις εξόδους. Όχι εισόδου. δεν πολλαπλασιάζουμε εισόδους, μόνο εξόδους. Το κάθε ένα δηλαδή, ο κάθε ακροδέκτης είναι σαν ένας ακροδέκτης του αρτουίνου. Βέβαια, καθυστερεί πολύ, γιατί είπαμε 16 κλόκ προλογιού προκειμένου να γεμίσει ο ακροδέκτη και να εξαχθούν στην έξοδο. Ε, που σημαίνει ότι... Αν θέλετε, για παράδειγμα, να φτιάξετε ένα LED Cube, όπως έχουμε εδώ στο εργαστήριο. LED Cube είναι ένας... Ε, ε, να το δείτε μάλλον οπτικά, γιατί μια εικόνα αξίζει χίλιε λέξεις. LED Cube είναι ένας κύβος, όπως βλέπετε, που έχει πάρα πολλά λεντάκια. Ε, και ας πούμε εδώ είναι 8x8x8. Αυτός ο κύβος, για να δούμε αν έχει βίντεο, συντύχει πάλι, επέλεξα το πρώτο, αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει πολλά κατακόρυφα και πολλά λεντάκια. Και άμα θέλουμε να δούμε πόσα λεντάκια έχει συνολικά, μπορούμε να κάνουμε μια πράξη. Να δούμε 8 επί 8 επί 8, 512. 512 λεντάκια έχει αυτός ο κύβος. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυσκολία να τα χειριστεί. Με Arduino δεν έχετε τόσο εξόδους. Αν βάλετε όμως πολλά shift registers, πάρα πολλά, μπορείτε να τα χειριστείτε. Ε, γιατί αν θέλετε να ανάβει τα βέβαια, μπορείς να κάνεις μια απλοποίηση εδώ και να μην έχει το κάθε λεντάκι ξεχωριστό, να τα συνδέει σε ομάδε. Να πει, α πούμε, θέλω μια γραμμή ή μια στήλη. Αν, αν και εδώ, εδώ βλέπω ότι ανεξάρτητα φαίνεται να τα ελέγχει ε, ο κατασκευαστή τα λεντάκια. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε 512 λεντάκια, θέλουμε πάρα πολλού τέτοιου shift register. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, ε, δεδομένου επί 8 8x8x8 κάνει 512, άρα και κάθε ένας, shift register βγάζει 8, θα μπορούσαμε να έχουμε 64, για παράδειγμα, shift registers. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το μέγεθος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος. Ε, γι' αυτό, αν θέλουμε να ελέγξουμε πάρα πολλά λεντάκια, δεν καταφεύγουμε σε shift register, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ε, αν θέλουμε, δηλαδή, πάρα πολλά λεντάκια διευσυδοτούμενα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο... Ε, μία άλλη συνδεσμολογία, το οποίο είναι μελεντάκια διευσυδοτούμενα, τα οποία έχουν ένα κωδικό που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Είναι λεντάκια τα οποία έχουν ξεχωριστή διεύθυνση και συνδέονται με ένα συριακό πρωτόκολλο μεταξύ τους. Απλώς είναι πολύ προχωρημένο, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχω 512 λεντάκια για να το κάνω, μετά απλώς πάμε σε άλλη κατηγορία. Όχι, δεν είναι αλφα-RGB, κάποιος ρωτάει είναι αλφα-RGB, είναι W κάτι λεντάκια. Μπορούμε να τα βρούμε βέβαια, να βάλουμε addressable leds. Για παράδειγμα, να τα το βρήκαμε WS. Αυτά είναι τα addressable leds. WS. Αυτά εδώ πέρα που είναι σε ταινίε πάρα πολύ LED. Ξαναλέω, στο πρώτο link που βγάζει το Google, επιλέγω. Τώρα, ας πούμε, είναι ένα μαγαζί στην Αθήνα, το Cable Υπάρχουν όπως και το G-Robotronics, το Hellas Digital. Είναι τα, 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 τα καλύτερα μαγαζία γενικότερα που εννοώ για ασωματωμένα συστήματα στην Ελλάδα, αν θέλει κάποιο να προμηθευτεί. Βέβαια, πάντα κοιτάει και τι τιμέ. Αυτά είναι λεντάκια τα οποία έχουν μοναδική διεύθυνση. Δηλαδή, μπορεί αυτά τα λεντάκια να πει να ανάψει, π.χ. το λεντάκι με αυτή, με την πρώτη διεύθυνση, με την άλλη διεύθυνση, κτλ. και μπορεί κάποιο να, ε, όπως λέει εδώ πέρα, είναι addressable LEDs, θέλει βέβαια ένα καλό τροφοδοτικό ε, και είναι αυτός ο κωδικός γενικότερα, 2812 WS2812B Όποιο θέλει να, να ασχοληθεί με λεντοτενίε και να έχει ξεχωριστά LED, είναι λοιπόν addressable LEDs. Αυτό ήθελα να σα δείξω ότι σε πάρα πολλά λεντάκια, άμα θέλετε, πάτε σε κατάσταση addressable LED για να μπορέσετε να χειριστείτε. Που όλα αυτά είναι με σειριακό πρωτόκολλο, αλλά άμεσα μπορεί να πει: Θέλω να ανάψει το LED 520 και ανάβει το 520. Δεν είναι με shift register που θα καθυστερούσε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε λοιπόν για το shift register. Ε, Όπω είπα, του συνδέουμε. Συνήθω βάζουμε 2, 3, άντε 4. Μέχρι 4 shift register είναι λογικό να, να το δούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, μέχρι 4 μπορούμε να έχουμε 8 και 8. 16, 8, 8, 16, 32, μέχρι 32, λεντάκια. Δηλαδή, να κάνουμε τι τρει επαφέ 32. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά όμω δεν προσθέτουμε κι άλλου, γιατί υπάρχει μείωση στην καθυστέρηση. Αυτοί λοιπόν οι shift registers και του έχουμε στο εργαστήριο. Υπάρχουν διάφοροι shift registers. Αυτό είναι ο πιο διαδεδομένο. Και επειδή στα συμμετομένα συστήματα πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα το τι σχεδιάζουμε η πληροφορία που μας, πρέπει να μας δοθεί είναι αυτή που βρίσκεται στο data sheet. Και τώρα μαζί σας θα σας δείξω πώς βρίσκουμε το data sheet. Είναι πολύ σημαντικό για έναν σχεδιαστή ενσωματωμένων συστημάτων να, γρα... να θέλει ας πούμε, να δει τι δυνατότητε έχει αυτό το στοιχείο που έχει βάλει. Είδατε, μόλις έγραψε αυτό, βγαίνουν κάποιες επιλογές. Εμείς θέλουμε το data sheet. λοιπόν το data sheet είναι το φύλλο δεδομένων. Αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο και το κατασκευάζουν διάφοροι vendors. Εμεί σα πάμε, α πούμε, στο Texas Instrument. Επιλέγουμε το Texas Instrument και ανοίγει ένα PDF που μα λέει τι πληροφορίε. Λοιπόν, αυτό το data sheet, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε ξαναψάξει ποτέ για data sheet, στο chat. Αν θέλετε, γράψτε, ναι. αν, 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 έχετε ξαναψάξει, γράψτε. Ξέρουμε από data sheet. Απλώ. Ωραία. Ε, Άρα έχετε ασχοληθεί με data sheet. Είναι οι πληροφορίε που χρειαζόμαστε. Και όπως βλέπετε μόνο αυτό, 8 bit shift register με τρεις καταστάσεις. Ωραία. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σας και θα ήθελα εγώ όταν στο εργαστήριο συναντάμε κάτι να ψάχνετε το data sheet, να δείτε τι δυνατότητε έχει. Δηλαδή, να ψάχνετε, για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, τις δυνατότητες που έχει, μόνο αυτό και θα το κλείσω. Αυτό εδώ πέρα έχει δύο συσκευασίες, είτε τη συσκευασία ε, αυτή τη ε, μορφή τη κλασική, είτε την SMD, που είναι Surface Mounted Device, και κοιτάξτε τι εξόδου που έχει. Έχει τη γύωση, το output enable, ότι ενεργοποιείται η έξοδο, οι, οι διάφοροι έξοδοι, το clock που είναι η είσοδο, το serial. Ε, και το serial input και βέβαια serial clock input και το αντίστροφο αν θέλουμε να συνδέσουμε και το ρολόι με την ανάποδη τάση και power pin. Οπότε μπορούμε έχοντας αυτό εδώ και το key, το key είναι αυτό που δείχνει ε, την ε, σωστή τοποθέτηση ή μάλλον να πω τα pin ως προς αυτό ποιο είναι, γιατί άμα, άμα δείτε ένα ορθογώνιο, αν δεν ξέρετε από πού ξεκινάει η ρύθμιση θα μπερδευτείτε. Αυτό είναι το pin 1 ή αυτό το pin 8 ή 9. Ενώ με το key, αυτό λέγεται key, μπορείτε άμεσα να δείτε και να ξεχωρίσετε τα pin. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε τα εργαστήρια. Θα συνεχίσετε βέβαια και στο σημερινό μάθημα για εργαστήρια για να δείτε αυτά τα συστήματα. Τώρα, σχετικά με το με την πρώτη ενότητα, είχαμε, ήθελα να δούμε κάποια τελευταία στοιχεία. Ε, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε κάποιο σύστημα, κάποιο σωματωμένο σύστημα, ακολουθούμε μια διαδικασία. Αρχικά τις απαιτήσει. Τι θέλουμε να σχεδιάσουμε. Από τις απαιτήσει εξάγουμε τις προδιαγραφές. Πώς θα τα υλοποιήσουμε αυτά. Δηλαδή μπορεί η απέτηση να είναι θέλουμε ένα σύστημα που να είναι ε, για παράδειγμα, φιλικό προς τον χρήστη. Προδιαγραφή μπορούμε να πούμε να έχει optic feedback, για παράδειγμα, ή να έχει κάποια δόνηση, ίσως. Και βάζουμε εδώ τις προδιαγραφές. Από τις προδιαγραφές μετά ψάχνουμε να βρούμε μια αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική ως προς τι επεξεργασία θα χρησιμοποιήσουμε, τι ηλεκτρονικά στοιχεία, τι data, τι... Για παράδειγμα, θέλουμε κάτι να σχεδιάσουμε για space, διάστημα. Έχει άλλες προδιαγραφές, ξέρετε πρέπει να πάμε σε αυτό που ονομάζεται Space Grade. Το Space Grade Electronics, Space Grade Electronics είναι καταρχήν πολύ ακριβά ηλεκτρονικά που έχουν θωράξει και έχουν κατασκευαστεί με τρόπο που να αντέχει περισσότερο στην κοσμική απνοβολία και στις παρεβολές και να είναι και πιο στιβαρό, πιο σταθερό, από ότι τα κλασικά consumer level, δηλαδή τύπου κλασικού καταναλωτή ηλεκτρονικά. Space Grade Electronics. Υπάρχουν και τα Military Grade Electronics. Όταν λέμε Electronics, ασφαλούμε, ασφαλώς εννοώ όλη την γάμα ε, και τους επεξεργαστές και αντιστάσεις και, ε, και μνήμη, οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά τύπου Space Grade, όπου αυτά έχουν και διαβάθμιση, ξέρετε, και είναι και πολύ δύσκολο να προμηθευτεί κάποιος Military Grade Electronics, ε, κυρίως αν κατασκευάζονται σε χώρες που έχουν περιορισμό στις εξαγωγές. Ακόμα και από την Αμερική, αν κάποιος θέλει να, να πάρει κάποιο εξοπλισμό που είναι ιδιαίτερος, που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση, τον είπα ότι είναι πολύ ιδιαίτερος αυτός ο εξοπλισμός, έχει μια διαδικασία. Και εγώ όταν, όταν κάποτε ε, μου χορηγήθηκε από την Nvidia μία πλακέτα, έχουμε εδώ μία πλακέτα Jetson, δωρεά στο εργαστήριό μου, είδαν την έρευνα που επιτελείται και μου δώρησαν αυτή την πλακέτα πριν αρκετά χρόνια, που ήταν αρκετή ακριβή πλακέτα. Έπρεπε να υπογράψω κάτι, κά, κάποιες φόρμες ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτικά και... Ηταν γενικά μια γραφειοκρατία που έπρεπε να υπογράψω και να δεχτώ, και να σα στείλω, βέβαια, τα χαρτιά, προκειμένου να μου το στείλουν. Αλλιώ δεν μπορούσε να εξαχθεί αυτό ο εξοπλισμό, γιατί αυτή η πλακέτα, που είναι και πολύ καλή αν θέλει κάποιο, είτε σε project να τη δει, είτε σε διπλωματική, είναι πλακέτα για... που έχει και επεξεργαστεί και κούντα, δηλαδή επιτρέπει επιτάχυση υπολογισμών. Είναι ένα μικρό ενσωματωμένο σύστημα που επιτρέπει όμω υπολογισμού τόσο, δυνατού τόσο, σαν να έχει έναν υπολογιστή με μια κάρτα γραφικών NVIDIA. και αυτό είναι για ένα σωματωμένο σύστημα, για ένα μικρό όχημα, για παράδειγμα, κάποιο να το χρησιμοποιήσει. Είναι και καλό για διπλωματική. Αν κανεί θελήσει σε ενσωματωμένα συστήματα, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία θέματα που μπορούμε να κάνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Όπω όπως αυτοκινούμενα, όπω σα είπα, αυτοκινούμενα οχήματα, βάρκε. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο εργαστήριο, κάποιο συμφοιτητή σα υλοποιεί project αυτοκινούμενης βάρκα. Ε, πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η εκτύπωση του το, 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 το κελύφους, δηλαδή της βάρκας από κάτω και το έχει αναλάβει ε, και θα το κάνει αυτοκινούμενο. Και πολλά τέτοια project, επειδή έχουμε 3D printer και χρησιμοποιούμε και εγώ χρησιμοποιώ το πρόγραμμα το Fusion 360, Fusion 360, που μπορείτε δωρεάν και εσεί ω φοιτητέ να το κατεβάσετε και υπάρχουν πολλά tutorials στο Ιντερνετ. Μπορεί κάποιο εύκολα να σχεδιάσει κάτι στο Fusion 360 και έχουμε την υποδομή με τον 3D printer να τυπώσουμε αυτά τα εξαρτήματα. Ό,τι είναι και αυτό. Και χρησιμοποιείται το 3D printer στι διπλωματικέ εργασίε εδώ του εργαστηρίου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και σαν έννοια το, ε, το ασχολούμε και με το packaging. Ξέρετε, δεν είναι στα ενσωματωμένα, δεν είναι μόνο τι επεξεργασία θα βάλω και τι τέλος πάντων input και output. Το βλέπουμε ως σύνολο. Γενικά, οι διπλωματικές που έχουν σχέση με τα ενσωματωμένα θέλω να είναι στο επίπεδο consumer ready, δηλαδή το να έχουν ένα ωραίο packaging, δηλαδή ένα ωραίο 3D enclosure προκειμένου να το παρουσιάσουμε κάπου και να φαίνεται ωραίο, να μην είναι έτσι καλώδια πεταμένα από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό μερικές φορές κάνουμε και PCB design. Υπάρχει ε, αυτή, το PCB design είναι όταν θέλουμε να μην έχουμε το breadboard, που στο εργαστήριο συνήθως έχουμε πάρα πολλά χαρτιά, πάρα πολλά καλώδια, ε, πάνω σε ένα breadboard που το κινούμε, μπορεί να μετακινηθεί και να μετακινηθούν τα, τα καλώδια. Και αυτό σημαίνει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό σε, ενσωματ... σε project, σε διπλωματικές ενσωματωμένων συστημάτων, ε, Βοηθάω και μαζί και φτιάχνουμε PCBs, τα οποία τα στέλνουμε ε, σε διάφορα foundries, σε εργοστάσια. Εγώ, για παράδειγμα, έχω account στο GLPCB. Που πληρώνουμε, βέβαια, που, για την κατασκευή τους, αλλά είναι πολύ οικονομικό. Ας πούμε, τις προάλλες, που έστειλα κάποια πλακέτα, ε, 5 πλακέτες, 16 ευρώ. Πολύ καλή τιμή. Ήρθαν μετά από ένα μήνα, βέβαια, γιατί από εκείνα μέχρι να έρθουν εδώ πέρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά η ποιότητα, δεν, δεν τι έχω δω, ίσως κάποια στιγμή σας δείξω, η ποιότητα είναι καταπληκτική αυτή που, έφεραν, που μου δώσαν τις πλακέτες. Και είναι ωραίο σαν έννοια. Να σκεφτείτε λοιπόν και την έννοια του φτιάχνω μια πλακέτα. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει τόσο εκπαιδευτικό υλικό, υπάρχει τεχνογνωσία, Γενικότερα, είναι πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα το να φτιάξουμε ένα πλήρω ολοκληρωμένο σύστημα, πλήρω ενσωματωμένο σύστημα που έχει επεξεργασία μνήμη είσοδο-έξοδο, έχει δικιά του πλακέτα PCB έχουμε σχεδιάσει και ένα ωραίο enclosure στο 3D printer. Και αυτό, πιστέψτε με, όποιο ασχοληθεί, επειδή θα, θα, από το μηδέν θα καταλήξει κάτι να έχει στα χέρια του που θα μπορέσει να το παρουσιάσει και κάπου αλλού, ε, είναι πολύ ευχάριστο συνέστημα. Η κατασκευή δηλαδή κάτι φυσικό, ένα physical στοιχείο. Λοιπόν, μετά την προδιαγραφή πάμε στην αρχιτεκτονική, είπαμε, και μετά στατικά, επιλέγουμε τα στατικά που θα χρησιμοποιήσουμε και τα τοποθετούμε το σύστημα που είναι και το hardware και το software και βέβαια σε πιο σύνθετα project έχουμε και βελάκια επιστροφής. Δηλαδή, Μπορεί στην ολοκληρωσία τη συστήματο να βρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Α πούμε, η κατανάλωση τη μπαταρία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Άρα, έχει συνέπεια ότι δεν επιλέξαμε σωστή αρχιτεκτονική. Γυρίζουμε πίσω, επιλέγουμε άλλον επεξεργαστή. Και ξαναπηγαίνουμε, κάνουμε μετρήσει. Εδώ στην ολοκληρωσία είναι το verification και validation. Θα έχουμε και μια διάλεξη ειδικά για, τα για, για τη μεθοδολογία σχεδίαση, αλλά στη φάση τη επιβεβαίωση των προδιαγραφών, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε κάποια failures. Και αυτά τα failures, αν είναι hard failures, αν θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε επίπεδα πίσω. Τώρα, ως προς την προδιαγραφή, σπάνια γυρίζουμε στο επίπεδο τη προδιαγραφής να αλλάξουμε τις προδιαγραφές. Εκτός αν δεν είχαμε κάνει καλή προεργασία και είχαμε βγάλει προδιαγραφές που ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο time scale που έχουμε, στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στο συγκεκριμένο budget. Οπότε αρχίζουμε και αλλάζουμε προδιαγραφές. Αυτό είναι βέβαια αν ε, και εμεί οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι θέλουμε, που είναι, είναι συχνό φαινόμενο μια ομάδα να πει να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, να έχει βάλει 100 προδιαγραφές και στην πορεία να βλέπει ότι πρέπει να κόβει προδιαγραφές αν θέλει να βγάλει τελικά κάτι έξω, κάτι στο ράβι. Γιατί είναι σημαντικό να βγάλει κάτι στο ράβι έστω και με 10 προδιαγραφέ να δουλεύουν, παρά να βγάλει κάτι που να λε θα δουλεύουν 100 προδιαγραφέ και μετά ο, ο κόσμο θα παραπονιέται ότι ούτε αυτό δουλεύει, ούτε το άλλο δουλεύει. Θυμήθηκα τώρα για να δείτε πώ πώς συνδέονται, η σχεδίαση γενικότερα πώ συνδέεται τόσο των σωματωμένων σημάτων όσο και στο software. Πριν από κάποιου μήνε, όσοι ασχολήθηκαν με gaming, θα είχατε ακούσει για ένα παιχνίδι το Cyberpunk 2077 που είχε, να πω, ας πούμε, 100 προδιαγραφές. Θα κάνει αυτό, θα κάνει το άλλο κτλ. Και, και, ο, και είχε γίνει αρκετά μεγάλο πάταγος, γιατί πολλοί το είχαν αγοράσει, το είχαν προμηθευτεί ήδη μάλλον, την προαγοράσει, και τη μέρα που το αγόρασαν, είδαν π.χ. οι κάτοχοι που είχαν PlayStation 4, ότι δυσλειτουργούσε, λειτουργούσε, κολλούσε συνεχώς κτλ. Δημιούργησε μια αρνητική διαφήμιση και αυτό είχε συνέπεια να κάνει refund. Να, να χάσει κάποια χρήματα. Βέβαια, σε άλλε πλατφόρμε έπαιζε. Απλώ ένα μεγάλο μέρο ε, που πάρα πολύ είχαν PlayStation 4 είχαν πρόβλημα. Και ω συνέπεια, α, μου λένε εδώ και η Ιωάννα και στου υπολογιστέ είχε bugs, είχε προβλήματα. Και αυτό ήταν αρνητική δημοσιότητα. Γι' αυτό μερικέ φορέ πρέπει να βιαστούμε να προλάβουμε την αγορά. Αλλά αυτό έρχεται εις βάρος του ε, ενός σωστού τέστινγκ. Δεν ε, γίνεται έλεγχος ως, όπως θα έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν δύο τρόποι σχεδίαση. Η σχεδίαση από πάνω προ τα κάτω και η σχεδίαση από κάτω προ τα πάνω. Για να το δούμε λίγο, τι σημαίνει από πάνω προ τα κάτω. Ξεκινάμε με πιο αφηρημένη περιγραφή και καταλήγουμε σιγά σιγά στι παγίε λεπτομέρειε. Για παράδειγμα, μπορεί να πει κάποιο: Θέλω να κάνω ένα φορητό GPS. Ε, και μετά αρχίζει και λέει: Τι θα θέλαμε να κάνουμε, και να γράψει μετά. Θέλουμε να έχει μια οθόνη, για παράδειγμα, 5 inch -on, Θέλουμε να έχει μια μπαταρία για να κρατάει το σύστημα για παράδειγμα δύο εβδομάδε και αρχίζει σιγά σιγά να κάνει συμπαγή λεπτομέρειε. Άρα, θέλουμε να έχουμε ίσω connectivity, να έχουμε κάποιο Bluetooth κ.ο.κ. Ε, ενώ από κάτω προ τα πάνω ξεκινάμε με τα μικρά συστατικά για την κατασκευή του μεγάλου συστήματο. Αυτό, για παράδειγμα, το βλέπουμε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Όπου στην αρχιτεκτονική λέμε ε, δεδομένου ότι ξέρουμε λίγο πολύ τι θέλουμε. Για παράδειγμα, θέλουμε. Όπω στην αρχιτεκτονική ALU. Η ALU ξέρουμε ότι θέλει full adders, full adders, πύλε κτλ. Ξεκινάμε με πύλε, σχεδιάζουμε full adder, μετά παίρνουμε πύλε και σχεδιάζουμε την, όλη την αριθμητική μονάδα, δηλαδή να κάνει και πράξεις αφαίρεση και πολλαπλασιασμού. Βάζουμε μετά και πύλε για λογικές πράξει, οπότε κάνουμε την ALU. Μετά την ALU βάζουμε έξτρα κύκλωμα, κάνουμε και την FPU. Έχοντα ALU και FPU, στη συνέχεια προσθέτουμε κάποιο, κάποιες πύλες για να κάνουμε ένα flow, να συνδέονται μεταξύ τους και το καθεξής. Άρα από κάτω ξεκινήσαμε και πάμε προς τα πάνω. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ε, δεν υπάρχει μία και μόνο πορεία υλοποίηση, πάντα πρέπει να είναι και συνδυασμό και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή από πάνω προς τα κάτω για να δούμε τα βασικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε και μετά όταν ξέρουμε τα βασικά στοιχεία, μετά πάμε σιγά σιγά από κάτω, σιγά σιγά υλοποιούμε τα βασικά στοιχεία που θα τα ενσωματώσουμε σε ένα μεγαλύτερο σύστημα. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση σε κάθε βήμα. Θα πρέπει να αναλύουμε τη σχεδίαση και να κλεικτρύνουμε το σχεδιασμό. Δηλαδή να προσθέτουμε σιγά σιγά λεπτομέρειες προκειμένου να οδηγηθούμε προς την άρτια ολοκληρώση του συστήματος. Τι απαιτήσει. Τι είναι οι είναι μια απλή περιγραφή του τι θέλει ο πελάτης. Εδώ βέβαια το λέει ο πελάτης με την έννοια ότι ως μηχανικοί ενσωματωμένων συστημάτων, θα είστε εσείς επαγγελματίε που θα παρέχετε υπηρεσίες σχεδίασης σε άλλους. Γι' αυτό υπάρχει η ολογία πελάτης. Ε, βέβαια, μπορεί ο πελάτης να μην είναι κάποιος συγκεκριμένος, να είναι, να είναι το κοινό. Τι εννοώ το κοινό. Εννοώ ότι θέλετε να πλασάρετε ένα προϊόν που δεν υπάρχει στην αγορά, έξω, και ευελπιστείτε ότι θα καλύψετε ανάγκες. Άρα ο πελάτης τότε είναι, είναι, κάτι πιο abstract, κάτι πιο αφαιρετικό, είναι πελάτες γενικότερα. Μπορεί να αναπτυχθεί με διάφορου τρόπου, πώ μιλώντα απευθεία στου πελάτε, αν είναι κάποιο συγκεκριμένο, απαιτείται ε, επικοινωνία. Γι' αυτό και εγώ σα έχω πει στι διπλωματικέ εργασίε, το, πρώτο που κάνω όταν κάποιο αναλάβει σε μια διπλωματική εργασία είναι να συζητήσουμε μαζί για το τι θέλουμε ακριβώ να πετύχουμε σε αυτό το έργο. Ε, που που το τι θέλουμε να πετύχουμε σημαίνει να προσδιορίσουμε ακριβώς τι, θα, τι λειτουργίες θα έχει και να είμαστε, αυτό που λέμε, στην ίδια σελίδα. Να ξέρουμε και οι δύο το τι χρειάζεται να γίνει. Γιατί ε, η άλλη προσέγγιση βέβαια, ίσως ακολουθείτε από άλλους, είναι ε, με βάση αυτό το θέμα, έλα μετά από ένα χρόνο και... Δείξε μου τι έχει κάνει. Εγώ δεν ακολουθώ αυτή την προσέγγιση. Ακολουθώ την προσέγγιση ότι απαιτείται συχνή επικοινωνία, συχνό feedback. Όσο επιβλέπω, για να σιγουρευτώ ότι θα κάνει κάτι ακριβώ σύμφωνα με τι προδιαγραφέ, γι' αυτό και απαιτώ και συχνέ συναντήσει. Λοιπόν, άλλο, με, με, μιλώντα στου εκπροσώπους, marketing. Αν υπάρχει σε μια εταιρεία τμήμα marketing, μπορεί να μεταφέρει τι προδιαγραφέ στου μηχανικού Παρέχοντα πρωτότυπα, κάποιο μπορεί να έχει σχεδιάσει κάτι και να το δώσει σε κάποιον άλλον για να του πει: Πε μου την άποψή σου γι' αυτό. Και ο άλλο θα πει: π.χ., τα κουμπιά είναι μικρά ή μεγάλα ή δεν λειτουργεί όπω τα έπρεπε. Αυτό το feedback είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχουν οι λειτουργικέ και οι μη λειτουργικέ προδιαγραφέ. Οι λειτουργικέ προ, απαιτήσει, για παράδειγμα, είναι μια έξοδο συνάρτηση τη εισόδου, ότι παίρνει αυτό συνήθω το βγάζει αυτά ω έξοδο. Ενώ σε μη λειτουργικέ απαιτήσει είναι, για παράδειγμα, αξιοπιστία, κατανάλωση ενέργεια μέγεθο, βάρο, καθυστέρηση, λέτηση και κάθε Και καλό είναι να καταγράφεται σε μια φόρμα απαιτήσεων όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η προεργασία. Εδώ, για παράδειγμα, δίνουμε ένα όνομα. Γιατί, Γιατί μπορούμε να έχουμε πολλά project να εξελίξει. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιο project μιλάμε, ποιο είναι ο σκοπό του project με μια πρόταση. Για παράδειγμα, θέλουμε ένα GPS. Να καθοδηγεί το χάρτη, ο χρήστη να ξέρει που βρίσκεται. ίσως. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Τι input θα έχει το σύστημα, τι output, ποιε είναι οι λειτουργίε, κάποια στοιχεία αν θέλουμε απόδοση. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ε, η απόδοση, δηλαδή η εμφάνιση του στήματο, πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ίσω να δώσουμε κάποια μετρικά. Να, για να μπορούμε να κάνουμε validation γενικότερα στι υποδιαγραφέ, πρέπει να δίνουμε νούμερα. Να, γιατί, δηλαδή, να δίνουμε ποσοτικά. Ποσοτικές προδιαγραφέ. Υπάρχουν βέβαια και ποιοτικέ προδιαγραφέ. Απλώ τι ποσοτικές μπορούμε να τι επιβεβαιώσουμε. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιο να πει στην απόδοση να είναι γρήγορο. Είναι μια ποιοτική προδιαγραφή, να είναι πλήρω. Αλλά δεν μα βοηθάει σε κάτι. Είτε μπει αυτή η προδιαγραφή, είτε δεν μπει αυτή η προδιαγραφή, το ίδιο και το αυτό. Δεν μα βοηθάει. Ενώ αν πει και θα την πω τώρα την ίδια προδιαγραφή με ποσοτικό τρόπο. Να μπορεί να εμφανίσει το στίγμα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο στο χάρτη. Αμέσω αυτό είναι η ίδια προδιαγραφή, πάλι είναι γρήγορο. Αλλά ε, δεδομένου ότι δώσαμε ένα νούμερο, σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να το επιβεβαιώσει. Γιατί τα ποσοτικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνται και από τρίτου, ενώ τα ποιοτικά όχι. Και να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ, στον χώρο που βρίσκομαι στο γραφείο, Συνηθίζω να έχω την εξωτερική πόρτα του γραφείου μου ανοιχτή ακόμα και το χειμώνα για λόγους αερισμού και ε, καλύτερη κυκλοφορίας αέρα. Γι' αυτό και όσοι έρχονται στο γραφείο μου πολλές φορές λένε ότι έχει αρκετό κρύο. Εγώ βέβαια δεν το θεωρώ κρύο. Μια χαρά. Ε, ίσως έχω συνηθίσει, ίσως είναι το... Δεν ξέρω το πώς ε, γενικότερα τόσα χρόνια είμαι εδώ πέρα, αλλά για μένα είναι μια χαρά η θερμοκρασία. Άρα... Για, μπορεί να πω κιόλα, είναι ζεστό το δωμάτιο. Ενώ άλλο θα πει, είναι κρύο το δωμάτιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο υποκειμενικό είναι αυτό το στοιχείο. Βέβαια, τώρα, ε, αν θέλουμε να είμαστε και 100% αντικειμενικοί, μπορώ να σα δώσω και με την εμπειρία μου ω τεχνικό ασφαλεία που ήμουν επί πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο, ότι οι χώροι γραφείου πρέπει να έχουν από, ε, από 18 μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία για να θεωρείται άνετα το περιβάλλον εργασίας. Και βέβαια είναι και θέματα μετά φωτεινότητα, ήχου κτλ. Οπότε υπάρχουν κάποιοι, βασικά κάποιες βασικά κάποιε οδηγίε που δίνει το Υπουργείο Εργασία για του χώρου γραφείων. Οπότε κάποιο μπορεί να πει, ναι, όταν λέω ότι είναι ζεστό το μέρο, ζεστό το γραφείο, ότι δεν είναι σε αυτό το εύρο το θερμοκρασία που έχει θέσει το Υπουργείο. βέβαια αυτό ξεφεύγει γιατί είναι πάλι ποιοτικό. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι θέλουμε ποσοτικά χαρακτηριστικά. Κατασκευαστικό κόστο, ισχύ, φυσικό μέγεθο. Και ακολουθεί ένα παράδειγμα σχεδίαση. Όπω σα είχα πει, με το GPS. Ένα GPS έχουμε μια οθόνη και θέλουμε να βρίσκουμε το στίγμα με του χάρτε. Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο σύστημα, βέβαια, δεδομένου ότι πιάχουμε τα κινητά μα τηλέφωνα, κάποιο μπορεί να πει, εγώ ίσω ένα, ένα τέτοιο σύστημα δεν θα είχε την ευρία πύχηση που θα είχε κάποιο άλλο. Πράγματι, θα συμφωνούσα μαζί του. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς σχεδιάζεται ένα ενσωματωμένο σύστημα. Στι ανάγκε κινούμενου χάρτη GPS, λειτουργικότητα, π.χ. χρήση στην αυτοκομιομηχανία, εμφάνιση μεγάλων οδικών αρτηριών, πώ γίνεται η διασύνδεση με το χρήστη, το HCI που ονομάζεται, HCI, Human Computer Interface, η διασύνδεση με το χρήστη, με οθόνη, ε, όπου θα υπάρχουν και τρία κουμπιά. Τώρα, εδώ δεν, εφ, δεν αναγράφει αν θα είναι οθόνη αφήση ή όχι. Καλό θα ήταν να το αναγράφουμε κι αυτό. Απόδοση. Α, α, Ομαλή κύληση του χάρτη. Και εδώ, όχι περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για ενεργοποίηση. Εντοπισμό σε 15 δευτερόλεπτα. Και κόστο. Είδατε, όλα νούμερα είναι. Γεμάτο νούμερα. Με τα νούμερα αυτά μπορούμε να κάνουμε την, ε, ε, το verification. Την, την, τον έλεγχο. Την επιβεβαίωση ορθή λειτουργία. Φυσικό μέγεθο βάρο. Πρέπει να χωράει την παλάμη ενό και αυτό είναι μετρήσιμο, αλλά με χωριού. Δεν λέμε να είναι μικρό, γιατί αν έλεγε να είναι μικρό, δεν θα μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε. Κατανάλωση ισχύω ε, με τέσσερι μπαταρίε ΑΑ για 8 ώρε. Σχεδιάζουμε λοιπόν τη φόρμα απαιτήσεων του κινούμενου χάρτη, και στη συνέχεια ε, περιβα, μπορεί να περιλαμβάνονται λειτουργικά και μη λειτουργικά στοιχεία για την προδιαγραφή GPS, τι δεδομένα εξάγει το GPS, πώς διασυνδέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία και την αρχιτεκτονική, τι επεξεργαστή θα επιλέξουμε, τι περιφερειακά, το λογισμικό, πώς θα το αναπτύξουμε. Πρέπει να ληφθούν υπόψη λειτουργικέ και οι μη λειτουργικέ προδιαγραφέ. Ε, σχεδιάζουμε ένα μπλοκ διάγραμμα. Για παράδειγμα, το GPS δίνει input στη μηχανή αναζήτηση που κοιτάει ε, τη βάση δεδομένων με του χάρτε και το εμφανίζει στην οθόνη που κοιτάει το input από το χρήστη και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν η οθόνη συνδέεται ε, εδώ με ένα frame buffer που προσωρινά δημιουργούνται εδώ οι εικόνε και συνέχεια συνέβαιτε στην οθόνη. Υπάρχει ένα κοινό διάβολο, επεξεργαστή, GPS, πίνακα εισόδου, εξόδου και μνήμη. Και γενικά ε, γίνεται ο συσχεδιασμό υλικού και λογισμικού. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, όπου ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και το υλικό και το λογισμικό. Γι' αυτό και όλα τα συμμετωμένα στήματα έχει μια αυξημένη δυσκολία ω προ τα υπόλοιπα στήματα. Ενώ, για παράδειγμα, κάποιο που θα κάνει μια εφαρμογή στον υπολογιστή του, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πρόγραμμα να παίζει, να λειτουργεί σύμφωνα με κάποιε προδιαγραφέ. Σε εμά έχει ένα αυξημένο βαθμό δυσκολία. Γιατί πρέπει και το hardware να παίζει σωστά και το software να παίζει σωστά. Και Υπάρχει βέβαια και η ευελιξία το να υλοποιήσουμε κάτι στο hardware ή στο software. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα πολύ κλασικό πρόβλημα. Το, το, πρόβλημα των κουμπιών. Ποιο είναι το πρόβλημα των κουμπιών. Το κουμπί λοιπόν είναι ένας μηχανικός διακόπτης. Και μόλις το πατήσουμε, ενώ σε ένα ιδεατό κόσμο το κουμπί θα έχει ή 0 ή 1, να σας δείξω με το MS Paint λοιπόν το κουμπί πώς είναι. Το κουμπί φανταστείτε ότι είναι μια επαφή, φανταστείτε εδώ η επαφή και μόλις το πατήσουμε ενώνονται οι δύο ακροδέκτες. Είναι μια πολύ απλή αναπαράσταση. Ενώ στον ιδιαίτερο κόσμο λοιπόν ή θα είμαι 0 ή 1 και θα βλέπαμε εκεί που δεν είχαμε πατήσει το κουμπί, πατάμε το κουμπί και μετά είναι όσο το πατάμε παραμένει ανοιχτό. Στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο το δικό μας, στον κόσμο που σχεδιάζουμε πραγματικά ενσωματωμένα συστήματα, όταν πατήσουμε το κουμπί θα δούμε ότι έχουμε πολλαπλές έτσι, αναταράξεις και κάποια στιγμή καταλήγει να έχει αυτή τη σταθερή κατάσταση. Αυτό εδώ πέρα που έχει πολύ μικρούς παλμούς δημιουργεί όπως καταλαβαίνετε, πολλά σήματα στον, εσωσύ, στον επεξεργαστή. Φαίνεται σαν πάτησε, το άφησε, πάτησε, το άφησε, πάτησε, το άφησε. Που, αν εσείς το πρόγραμμά σας το έχετε βάλει κατευθείαν, διάβασε το κουμπί και κάνει κάποια ενέργεια, θα βλέπετε ότι θα αναβοσβήνει ποιο το λεντάκι ή κάτι άλλο. Και απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να φιλτράρουμε αυτό το κομμάτι και αυτό γίνεται με ένα debouncing. Ένα debouncing είτε κύκλωμα είτε software. Δηλαδή αυτό το bouncing τώρα, το να κόψουμε αυτούς τους παλμούς, μπορεί να γίνει είτε στο hardware, είτε με την επιλογή κουμπιών που έχουν σύστημα debouncing που είναι ακριβά, είτε να βάλουμε κάποιο φίλτρο, κάποιο πυκνοτή, για παράδειγμα, είτε στο software που να βάλουμε κώδικα που να λέει δε στην προηγούμενη κατάσταση, Ποια είναι η προηγούμενη κατάσταση, για παράδειγμα, είναι 0. Δεν είναι την τωρινή κατάσταση, 1. Και σύγκρινε το χρονικό διάστημα. Έχει περάσει, για παράδειγμα, πάνω από μισό δευτερόλεπτο, αναλόγω, βέβαια, και τα input του συστήματο. Αλλά βάζουμε ένα, ένα χρονικό διάστημα. Έχει περάσει πάνω από αυτό το χρονικό διάστημα, ε, που είναι σταθερή η τιμή. Άρα, αν εναλλάσσεται συνεχώ, το απορρίπτουμε. Αλλά αν δούμε ποια είναι η προηγούμενη κατάσταση, είναι 1. Τι έχουμε τώρα, 1 έχει περάσει χρονικό διάστημα ίσο με τόσους κύκλους. Βάζουμε ένα νούμερο. Ναι, άρα πατήθηκε. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποθηκεύουμε την προηγούμενη κατάσταση και την τωρινή κατάσταση. Κάθε φορά συγκρίνουμε την προηγούμενη τωρινή και ελέγχουμε το χρονικό διάστημα αν έχει περάσει πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εμείς έχουμε θέσει. Ε, αυτό είναι το debouncing. Είναι πολύ σημαντικό. Και μπορεί να ελοπιθεί στο software, παράδειγμα, είτε στο hardware, είτε στο software. Και συνήθως, ξέρετε, το software έρχεται να καλύψει αυτά που είτε δεν έχουμε εξοπλισμό να το κάνουμε στο hardware, είτε ξεχάσαμε να το κάνουμε στο hardware. Γιατί μπορεί αυτό το, κουτί, το κουμπί να το κολλήσαμε σε μια πλακέτα κανονική PCB και μετά να σκεφτήκαμε να πούμε, εδώ είχαμε κουμπί, ξεχάσαμε να κάνουμε the bouncing, να βάλουμε κύκλωμα έξτρα στην πλακέτα. Δεν μπορούμε τώρα όμως να επέμβουμε στο hardware, έχουμε την πλακέτα, έχουμε το PCB έτοιμο. Τι κάνουμε, Αναγκαστικά πάμε στο software. Άρα, δηλαδή, ό,τι βρούμε bug στο hardware, προσπαθούμε να το διορθώσουμε στο software. Βέβαια, καλό είναι να έχουμε την επιλογή από την αρχή, να πούμε, ξέρεις τι, αυτό θα το υλοποιήσω στο hardware και αυτό στο software για αυτό το λόγο. Μπορεί ο λόγος να είναι γιατί ε, δεν ξέρω πώς θα το κάνω στο hardware. Ίσως μπορεί κάποιο αυτό να πει να το κάνω στο software ή μπορεί να πει θα το κάνω στο hardware γιατί ο επεξεργαστή μου δεν έχει αρκετή μνήμη να βάλω και έξτρα κώδικα για την bouncing. Και αν βάλω και την bouncing και άλλα πράγματα, τότε καταναλώνω όλη τη μνήμη φλάσου συστήματος συστήματο και δεν θα χωρέσουν άλλε δυνατότητε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι συμβιβασμοί. Συμβασμοί που καλείται ο σχεδιαστή των ενσωματωμένων συστημάτων να λάβει. Σχεδιασμό λοιπόν υλικού και λογισμικού. Ε, ορισμένα συστατικά είναι έτοιμα, κάποια μπορεί να τροποποιηθούν χρειάζεται κατά διαστήματα να γίνονται και custom αλλαγές σε components και ολοκληρώση του συστήματος. Άρα τα σωματωμένα συστήματα είναι παντού και γύρω μας, τα σωματωμένα συστήματα δημιουργούν πολλές σχεδιαστικές προκλήσεις και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ξέρετε. Mm. φαντάζομαι από τη στιγμή που είστε σαν καταλαβαίνετε ότι έχει μια αυξημένη δυσκολία ως προς το απλώς κάνω ένα πρόγραμμα, γιατί μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τόσο στο hardware, τόσο και στο software. Και αυτό είναι το ωραίο. Και δεδομένου ότι κάποια, κάποια από εσάς θα επιλέξετε να κάνετε και project, σκεφτείτε θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε μαζί μου για να σας πω πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι. Σιγά-σιγά, βέβαια, έχουμε και άλλες τεχνολογίες να δούμε, δεν υπάρχει διασύνη, αλλά αν κάποιο είναι ήδη από τώρα focus στο τι θέλει να υλοποιήσει, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Και συνεχίζουμε λίγο για κανένα πεντάλεπτο ακόμα με την επόμενη διάλεξη σχετικά με τεχνικές σχεδίασης. Και σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε... Α, ε, ο Ηρακλής ζήτησε λίγο να δούμε ξανά το debousing, οπότε η Ηρακλή τώρα μόλις είδα το μήνυμα που ήρθε. Ας ανοίξω λίγο τη... Πού είναι το debousing, εδώ. Λοιπόν, the bouncing, yeah. το πώς γίνεται ή που οφείλεται. Το κουμπί οφείλεται, νομίζω, κατάλαβες από τη στιγμή που μέχρι να πατηθεί το κουμπί γίνονται μικρές συνδέσεις, δημιουργεί στο σύστημα την εντύπωση ότι κάποιος αν πατάει συνεχώς το κουμπί. Αυτό είναι το debouncing, ότι υπάρχει πρόβλημα ότι συνεχώς το κουμπί. Και τώρα, για το debouncing, το πώς αντιμετωπίζεται, όπως είπα, στο software, το πιο κλασικό, κοιτάμε το προηγούμενο state, δηλαδή ε, φαντάσου ότι έχουμε κάποιους, ε, κάποια περίοδο χρονική. Α ε, το έχουμε πει, είναι ε, 100. 1000 100, είναι ένα δευτερόλεπτο, άρα 100 0 είναι ένα δευτερόλεπτο, για παράδειγμα. Κοιτάμε το state. Ε, το current state, για παράδειγμα, τι είναι, είναι 0. Okay. Το previous state, μείνον 100, τι είναι, είναι 0. Αν λοιπόν σε διάστημα 100 το previous state και το current state είναι το ίδιο, τότε θεωρούμε ότι η τιμή είναι, έχει σταθεροποιηθεί και είναι μηδέν. Ενώ αντιθέτω, αν έχουμε αυτή την κατάσταση ή ανάποδα, δηλαδή έχουμε μηδέν στο τρέχον state και ένα στο προηγούμενο, σε διάστημα 100, μετά από 100, δηλαδή με, με, μετά από 0,1 δευτερόλεπτα, τότε σημαίνει ότι ακόμα είμαστε σε φάση που δεν έχουμε φτάσει σε σταθερή κατάσταση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση και δεν το δεχόμαστε ω input. Δηλαδή η συνάρτηση μας δεν θα πρέπει να επιστρέψει κάτι. Ενώ μετά από λίγο, λίγο δηλαδή, ήμασταν εδώ, κοιτάξαμε 0-1, πρόβλημα δεν είναι. Είμαστε σε κατάσταση ενδιάμεση. Στο επόμενο μετά από 100, 0,1 δευτερόλεπτα. Δηλαδή εδώ βασικά είναι sleep 100, ε. Sleep 100. Μετά από 0,1 δευτερόλεπτα βλέπουμε 0 current state, 0 previous state, άρα έχουμε φτάσει σε σταθερή κατάσταση και λέμε ότι ο χρήστης πάτησε 0. Δεν ξέρω, η Ηρακλή σε βοήθησε η απάντηση θες να ρωτήσεις κάτι ίσως διαφορετικό. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, τη ρώτηση για το debouncing, πώς ε, υλοποιείται. Okay. Λοιπόν, ε, πάντως να σας πω, δεδομένου ότι αυτό το εξάμεινο θα γίνει όλο από μακριά, τέτοια προβλήματα δυστυχώς δεν θα συναντήσετε. Και το λέω δυστυχώς δεν θα συναντήσετε γιατί θα σας έβαζαν σε σκέψη πώς να τα λύσετε. Με προσωμείωση δεν βρίσκει κάποιος το debouncing. Όμως ε, κάποιο θα μπορούσε και το εργαστήριο θα είναι ανοιχτό εφόσον κάποια στιγμή γίνει διαζώση στο άλλο εξάμεινο, στο χειμερινό εξάμεινο, αν θέλει κάποιο να υλοποιήσει αυτέ τι ασκήσει που τώρα κάνουμε στην προσωμείωση, μπορεί ακόμα και να περάσει το μάθημα, δεν έχει σημασία. Μόνο και μόνο μπορεί να έρθει. Είμαστε εδώ πέρα συνέχεια, εγώ και οι υποψήφοι διδάκτε, όλη η ομάδα. Έχουμε τον εξοπλισμό. Κάποιο θα μπορούσε να έρθει ε, στο εργαστήριο και να υλοποιήσει ε, αυτές τις ασκήσεις χωρίς καθόλου υποχρεωτικό, ούτε όχι βαθμολογία, αφού θα έχει περάσει το μάθημα. Και λέω θα περάσει το μάθημα γιατί είπαμε, όποιο παρακολουθήσει τι 13 διαλέξει, τα 13 τετράωρα στο μάθημα αυτό θα πάρει 5 μονάδες και μετά οι άλλε 5 είναι το project, αν θελήσει να υλοποιήσει. Τώρα, ε, ρωτάει ο Δημήτρη σχετικά με το πώς υλοποιούμε το debouncing με hardware. Κοίταξε, Δημήτρη, υπάρχουν κάποια κυκλώματα, όπως σας είπα, αυτό είναι το πιο κλασικό, με ένα πυκνωτή που απορροφά τις μικρές ε, αυτές Θα ε, να βάλω εδώ, να ανοίξω, για να ανοίξω ένα. Ή αυτοί το κάνουν με flip-flop, δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλές υλοποιήσεις είτε με πυκνοτή, είτε με κάποιο latch. Βλέπεις και εδώ έχουμε πυκνοτή, για παράδειγμα. Ε, οπότε, μπορείς να κοιτάξεις διάφορα τα κύκλωμα. Δεν υπάρχει ένα κύκλωμα. Υπάρχουν πολλά κύκλωματα που μπορείς να λοποιήσεις για hardware debouncing. Με την bouncing hardware θα δεις εδώ διάφορα κύκλωματα, πάντως είναι απλά. Κάνα πυκνοτή, κάνα free flop. Δεν βάζουμε δηλαδή πφ, πολύ έξτρα ηλεκτρονικό. Βάζουμε κάποια δύο-τρία στοιχεία και το καταφέρνουμε. Αλλά το θέμα τι είναι, ότι αν έχεις Πολλά κουμπιά, τότε θέλει πολλά τέτοια υλικά. Γι' αυτό, αν είναι, αν είναι για ένα-δύο κουμπιά, εντάξει, θα βάλουμε κάποιο hardware. Αν όμω έχει, π.χ. 10 κουμπιά, καλύτερα στο software θα έλεγα. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε και το κόστο που έχουν οι επιλογέ μα. Γιατί, σαν σωματωμένα συστήματα, μα ενδιαφέρει ένα χαμηλό κόστο και, αν τοποθετούμε έξτρα ηλεκτρονικά, αυξάνει το κόστο. Δηλαδή, σε εμά δεν είναι μόνο να είναι σωστή η λειτουργία, να είναι σωστό το hardware, σωστό το software. Πρέπει να είναι και οικονομικό. Πρέπει να, να σκεφτόμαστε με ε, θέματα οικονομία. Γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα τα σχεδιάζουμε για μαζική παραγωγή. Τώρα, βέβαια, κάποιο μπορεί να πει: Θα φτιάξω ένα ενσωματωμένο σύστημα για το σπίτι μου, που είναι ένα μόνο, ένα και τίποτα άλλο. Οπότε εκεί βάλε ό,τι θέλει. Okay. Αλλά άμα θέλουμε να μπούμε στο mood του μηχανικού ενσωματωμένου συστημάτων, πρέπει να σκεφτόμαστε και το κόστο και την κατανάλωση. Ναι. Ε, Αδριανέ, ναι, αυτό που είπαμε, ότι έχουμε πει για τη βαθμολογία ισχύει, οπότε μη σε απασχολεί αυτό. Ε, είπαμε, αρκεί να είστε στα μαθήματα, αυτά κατα... παίρνουν παρουσίες οι συνεργάτες μου, αρκεί να είστε κατελάχιστον 11, εγώ θα ήθελα 13 όμως για να καταλάβετε, να μην χάσετε καθόλου κάτι στην ύλη, αλλά και με, όπως σας είπα, από 11 και πάνω είναι, είστε οκέι. Okay. Λοιπόν, η ώρα είναι 25, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, αλλά θα ήθελα πριν κάνουμε ένα διάλειμμα να μου πείτε ίσως κανένα προβληματισμό που έχετε, αν θέλετε να συζητήσουμε για τα ενσωματωμένα ζητήματα για τα επόμενα ε, λεπτά, αν θέλετε. Αλλιώς θα μεταβούμε στο εργαστήριο Arduino. Το εργαστήριο Arduino αυτό θα είναι το τελευταίο. Θα καλύψουμε τα επόμενα φυλάδια και μετά από την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε σε Raspberry. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ε, οπότε, ένα διάλειμμα 10 λεπτών νομίζω είναι καλό. Εγώ έχω και 26, άρα μέχρι και 36. Έχουμε ένα διάλειμμα. Θα κλείσουμε τα μικρόφωνα και τα λοιπά. Στο chat δώστε ό,τι ερώτηση θέλετε. Και και 36 θα συνεχίσουμε.